Θεμανιότατε, Παρουσιολογιότατε, Δεσιμότατοι, φίλε και φίλοι, κύριε Καμπόσο, κύριοι βουλευτέ, κύριοι δήμαρχε, κύριοι δήμαρχοι, συμπολίτε και συμπολίτε. Σε ένα λεπτό τρία πράγματα. Καταρχήν να ευχηθώ στον Βασίλη Τωρανόπουλο, τον νέο δήμαρχο του Δήμου Κορινθίων, καλή επιτυχία στο έργο του και στους συνεργάτες του. Και λέμε ότι εμείς θα είμαστε παρόντες να συνδράμουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής, αλλά παράλληλα και να ασκούμε το έργο του ελέγχου των πράξεων του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής και να επισημαίνουν τα λάθη του για το καλό όλων. Δεύτερον, κύριε Δήμαρχε, έχω την πεποίθηση ότι εάν έχετε τα ότα σας ανοιχτά και ακούτε όλες τις φωνές και όλες τις απόψεις και δεν θεωρείτε τις αντίθετες απόψεις εχθρούς της πόλης, θα έχετε συμβάλει σε ένα πολύ καλό πολιτικό κλίμα για την πόλη και για το Δήμο. Και ένα τρίτο, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βασίλη, σου λέω το εξής, να μην ξεχάσεις ποτέ ότι ο κορινθιακός λαός στις εκλογές του Μαΐου είπε 8 έδρες στην παράταξή σου, 8 έδρες στην παράταξή μου. Αυτό να το σεβαστείτε ως δημοτικιακή, άσχετα αν η νέα κυβέρνηση πριν λίγο καιρό άλλαξε τα δεδομένα, με αντιδημοκρατικό τρόπο θα έλεγα, όχι μόνο έδωσε πλειοψηφίες στα βασικά όργανα, Οικονομική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το ΚΕΠΑΠ, τη ΔΕΙΑΠ, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής κλπ. Αλλά το κυριότερο, αφαίρεσε βασικότατες αρμοδιότητες αντιδημοκρατικά, κατά την άποψή μου, από το Δημοτικό Συμβούλιο και τις μετέφερε στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτά δεν αφορούν εσάς προσωπικά, αφορούν τους κυβερνώντες. Έχω την υποχρέωση να το πω όμως, και αυτά τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι και ο υπέρμαχος της απλής αναλογικής, όπως με αυτό το σύστημα πήγαμε σε εκλογές και όφυλα να το σεβαστούν. Και όπου είχαμε κάποια προβλήματα, εδώ είμαστε να τα λύσουμε όλοι μαζί. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σου εύχομαι και εδώ είμαστε όλοι μαζί να πάμε το δίκτυο μας. Παρακαλώ τον κύριο Καλλίνη.